Πόλος. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ημαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Μία σεμνή και ανεπίσημη τελετή σήμερα, επινημόσυνης δέησης στο μνημείο πεσών των προσκόπων στο χώρο του ΟΣΕ, στο Πλατή. Πριν λίγο τελείωσε, έλαβε χώρα αυτή η τελετή. Κύριε Αντιδήμαρχε, χρόνια πολλά για την επέτειο αρχικά. Χρόνια πολλά. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο πραγματάκια σχετικά με την συγκεκριμένη επέτειο, τι ακριβώς συνέβη εδώ 1912 στις 20 Οκτωβρίου. Και από εκεί και πέρα να δούμε λίγο μαζί το μνημείο, να δώσουμε λίγο έμφαση στο θέμα του μνημείου. Βεβαίως. Όπως καταλαβαίνετε και μπορείτε να το υπολογίσετε από τις ημερομηνίες, γιορτάζει την απελευθέρωση στις 16 του Οκτωβρίου η Βέρεια, στις 18 η Αλεξάνδρεια, εδώ για το Πλατή και στη μνήμη φυσικά και των προσκόπων που σκοτώθηκαν, αλλά και βεβαίως για την απελευθέρωση του Πλατέως η ημερομηνία είναι 20 του μηνός. Τώρα, το ότι είναι σήμερα 21 του μηνός που μιλούμε και τελέστηκε το μνημόσυνο, αυτό το λιτό και απλό, ήταν παραγγελία από ταξίαρχο του επιτελείου στην Αθήνα, που σε συνεργασία με το Δήμο θα έχει και περαιτέρω εξέλιξη για αυτόν εδώ τον τόπο και φυσικά όχι μόνο το ότι θα γιορτάζεται επίσημα από του χρόνου η απελευθέρωση του Πλατέως, έχει να κάνει και με τη συνεργασία που έτσι θα ολοκληρωθεί στο να παραχωρηθεί αυτός εδώ ο χώρος με νήστιο από τον ΟΣΕ προς το Δήμο, ώστε επιτέλους να νομιμοποιηθεί η υπηρεσία του Δήμου και να εξελιχθούν κάποια έργα εδώ, να εγκριθούν και να εξελιχθούν κάποια έργα εδώ που έχουν να κάνουν με το συνολικό εξορισμό, την ανάπλαση και αναμόρφωση της πλατείας του μνημείου, ώστε να γιορτάζουμε κανονικά κάθε χρόνο. Σίγουρα είναι ένα μνημείο το οποίο με την πάροδο των ετών έχει παραμεληθεί σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και τον καλοπισμό του. Αυτό δείχνει και η κάμερά μας τώρα. Και ήθελα να κλείσουμε με την επέτειο, ειδικά με την επέτειο, ότι υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι οι δύο μάχες που έγιναν για την απελευθέρωση και την παράδοση του τόπου προς τους Έλληνες έγιναν στις 20 και στις 21 του μηνός, σε Πλατή και Γιάννητσα αντίστοιχα. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως καταλαβαίνετε τώρα και με τις λιτές αυτές δηλώσεις, όπως και το λιτό μνημόσυνο που τελέστηκε προηγουμένως, θέλω να δηλώσω και τους χαιρετισμούς όλης της Δημοτικής Αρχής στη μνήμη των προσκόπων, αλλά και βεβαίως για την επέτειο της μάχης, ότι κατά κάποιον τρόπο θα αποτελέσει δέσμευση με το καλό από του χρόνου επίσημα να έρθει και ο κόσμος να ενημερωθεί και να τιμήσουμε όλοι μαζί πλέον την επέτειο αυτή.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να δηλώσω και εγώ προσωπικά την σύμπνοιά μου σε αυτή την ιδέα και την υλοποίησή της, γιατί πραγματικά είναι αξιόλογη και εθνικά, η εθνική μας υποχρέωση, θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλημέρα.